Γεια σου, είμαι ο Βασίλης και αυτό είναι ένα δωρεάν βίντεο από το κανάλι μου στο YouTube. Στο βίντεο αυτό θα σου δείξω πώς μπορείς να έχεις παραπάνω από ένα χρήστες στον υπολογιστή σου. Δηλαδή, αν τον υπολογιστή σου το χρησιμοποιούν περισσότεροι από ένα άνθρωποι, τότε το καλύτερο απ' όλα είναι ο καθένα από αυτού να έχει το δικό του λογαριασμό χρήστη. Το γιατί χρειάζεται αυτό το πράγμα θα το δούμε τώρα στην πορεία, θα, θα δείξω τη διαδικασία. Ε, δύο πραγματάκια μόνο θα πω: Ότι μπορεί ο καθένα, για παράδειγμα, να έχει τι δικέ του ρυθμίσει στην επιφάνεια εργασία και τα δικά του αρχεία που ένα να μην βλέπει το αλλού. Και επίση θα μπορούσαμε να έχουμε χρήστε οι οποίοι θα έχουν περιορισμένα δικαιώματα, όπω ονομάζεται τυπικό χρήστη, που θα μπορούσε να είναι ένα παιδί, α πούμε, που δεν θέλουμε να μπορεί να εγκαθιστά εφαρμογές στον υπολογιστή, αλλά μόνο να χρησιμοποιεί πράγματα μέσα από τον υπολογιστή. Αν θέλει να βλέπει περισσότερα τέτοια βίντεο κάθε εβδομάδα, μπορεί να γραφτεί πατώντα το κουμπί εγγραφή που πρέπει να βρίσκεται κάπου εδώ πέρα, κάτω δεξιά στην οθόνη σου, ώστε να βλέπει τα νέα βίντεο που έρχονται και για να τα βλέπει ακόμη πιο γρήγορα, πατά και το κουμπάκι με το καμπανάκι που θα εμφανιστεί για να σου έρχεται η ειδοποίηση. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, πατά το like ή κοινοποίησε να, το, να, το, να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώ γίνεται όλη διαδικασία. Πρώτα πρώτα θέλω να δείτε ότι εδώ σε, στον υπολογιστή αυτό είμαι συνδεδεμένο με κάποιον χρήστη, ο οποίο έχει μια συγκεκριμένη εικόνα σαν ένα φόντο στην επιφάνεια εργασία. Έχει κάποια αρχαία και συντομεύσει εδώ. Μπορεί στην έναρξη ε, να έχει κάποιε συντομεύσει επίση που μπορεί να έχουν μπει. Μπορεί να έχει εδώ πέρα κάποιε συντομεύσει. Για παράδειγμα, μπορεί για μένα το Excel να είναι σημαντικό. Οπότε μπορεί να θέλω να κάνω ένα δεξί κλικ στο Excel. Τα δείχνω αυτά σε άλλο βίντεο και να πω ότι θέλω να το καρφιτσώσω στην. στην, στην όχι στην έναρξη, στην να πάω στη γραμμή εργασιών. Οπότε το Excel τώρα είναι μόνιμο εδώ πέρα και μπορώ να το ανοίξω κατευθείαν. Γενικά έχω κάποιε ρυθμίσει, κάνει ακόμα και σε χρώματα και οτιδήποτε άλλο. Αυτό τώρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτό είναι ο δικό μου λογαριασμό ε, χρήστη, μέσα του οποίου μπορώ να μπαίνω στον υπολογιστή. Υπάρχει όμω η δυνατότητα να δημιουργήσω και έναν ακόμα λογαριασμό χρήστη, ώστε όταν ανοίγει ο υπολογιστή να με ρωτάει με ποιον χρήστη θέλει να μπει και φυσικά ο καθένα θα πρέπει να έχει τον κωδικό του, ώστε να μην μπορεί να μπει ο καθένα οπουδήποτε. Βέβαια, μπορεί να είναι και χωρί κωδικό, πράγμα που σημαίνει ότι απλώ διαχωρίζουμε τι εμπειρίε, χωρί να υπάρχει κάποιο, ασφάλεια εκεί, αλλά αυτό εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Πώ λοιπόν δημιουργώ ένα νέο λογαριασμό χρήστη. Για να το κάνω αυτό, θα πάω εδώ πέρα στο κουμπί τη έναρξη κατά αριστερά και εδώ υπάρχει αυτό το κουμπάκι μέσω του οποίου είναι οι λογαριασμοί. Αν αφήσω το ποντίκι λίγη ώρα πάνω, όπω φαίνεται εδώ, εμφανίζεται τώρα εδώ πέρα. ένα ο λογαριασμό του μου ονομάζεται Teacher. Ε, περίεργο αυτό, τέλο πάντων <laughs> είναι πολύ πρωτότυπο. Ε, λοιπόν, Teacher λοιπόν, teacher", οπότε. Κάνοντα ένα κλικ, εδώ πέρα, έχω τη δυνατότητα να κάνω έξοδο. Αυτό τώρα δεν κλείνει τον υπολογιστή, δηλαδή θα μου κλείσει τον υπολογιστή, απλώ θα κλείσει αυτή την περίοδο λειτουργία, αυτό το session, όπω το λέμε στο χωριό μου, ε, τη περίοδου λειτουργία του υπολογιστή, ώστε να μπορέσω να ξαναμπω με άλλο λογαριασμό. Αν θέλω, ή με τον ίδιο λογαριασμό, είναι σαν να κάνω μια επανεκκίνηση του λογαριασμού του ίδιου, όχι όλου του υπολογιστή όμω. Ε, η άλλη επιλογή που έχει εδώ πέρα είναι το κλείδωμα ώστε μέσα ώστε να κλειδώσω προσωρινά το λογαριασμό και να μπορώ να ξαναμπω ε, γρήγορα αν χρειάζεται. Και η άλλη επιλογή που μα ενδιαφέρει εδώ πέρα είναι η αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού. Οπότε, μέσα από αυτό το παράθυρο, να το μεγιστοποιήσω καιρό για να βλέπουμε καλύτερα. Ε, εδώ, τώρα, βλέπω τι πληροφορίε μου. Ε, θα πάω εδώ πέρα στις, ε, στην οικογένεια και άλλοι χρήστε όπου μέσα από εδώ μπορώ να κάνω όλε αυτέ τι δουλειέ. Τώρα, εδώ πέρα πάνω υπάρχει μια επιλογή που έχει να κάνει με προσθήκη μέλου οικογένειας οικογένεια κτλ. υπάρχουν δύο, διαφορετικό, δύο διαφορετικά είδη χρηστών που μπορώ να βάλω. Είναι το online, ο ένα online χρήστη που μπορεί αυτό να, να, είναι συνδεδεμένο με διαφορετικού υπολογιστέ και έχει άλλε ε, ε, δυνατότητες. δυνατότητε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τώρα μια άλλη επιλογή. Θα σα δείξω πώ φτιάχνουμε ένα τοπικό χρήστη που δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο λογαριασμό. Η αλήθεια είναι ότι αν έχω λογαριασμό στη Microsoft και το κάνω από εκεί, έχω πολύ περισσότερε δυνατότητε. σω σε ένα επόμενο βίντεο θα είχε νόημα να το δείξω και αυτό. Αλλά για την ώρα θέλω να δείξω έναν τοπικό απλό λογαριασμό χωρί να είναι συνδεδεμένο πουθενά. Άρα λοιπόν αυτό που θέλω να κάνω είναι να πάω εδώ στου άλλου χρήστε και να πω προσθήκη άλλου ατόμου σε αυτό τον υπολογιστή και να κάνω ένα κλικ εδώ πέρα. Και τώρα εδώ πρέπει να κάνω μία μικρή αλχημία, να το πω έτσι. Πρέπει λίγο να, να δείτε ακριβώ Πώ θα κινηθώ, γιατί αυτό το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να μου ερωτήσει ε, αν, αν έχω λογαριασμό να βάλω. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνω εδώ πέρα είναι να του πω σε πρώτη φάση ότι δεν έχω τι πληροφορίε εισόδου αυτού του ατόμου. Το φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά αυτό πρέπει να πατήσω. Ε, Πατώντα λοιπόν αυτό, θα μου ζητήσει να δημιουργήσω ένα λογαριασμό που μπορώ και να το κάνω όπω σα είπα πριν. Αλλά αυτό που θέλω εδώ πέρα είναι να κάνω προσθήκη χρήστη χωρί λογαριασμό Microsoft. Είναι αυτό που ονομάζουμε ένα τοπικό χρήστη. Άρα λοιπόν, προσθήκη λοιπόν εδώ πέρα. Οπότε τώρα εδώ μπορώ να βάλω κανονικά τα στοιχεία που με ενδιαφέρει να βάλω. Για παράδειγμα, μπορώ να βάλω εδώ πέρα ε, αυτά τα στοιχεία, να πληκτρολογήσω κανένα κωδικό. Τώρα εγώ θα βάλω απλώ ένα, δύο, τρία. Αλλά εσεί μην το κάνετε. Δηλαδή, γενικότερα χρησιμοποιήστε έναν κανονικό λογαριασμό, έναν κανονικό κωδικό για να μπείτε μέσα. Εκτό αν δεν σα ενδιαφέρει καθόλου και θέλετε να υπάρχει για να υπάρχει. Επίση, ένα πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει εδώ είναι να βάλω τι ερωτήσει ασφαλεία αναγκαστικά. Δεν θα με αφήσει να προχωρήσω. Αν πάω να πατήσω επόμενο, ε, μου βγάζει ότι είναι υποχρεωτικά αυτά εδώ. Άρα λοιπόν θα πρέπει από αυτέ τι ερωτήσει ασφαλεία κάτι να βάλω. Ξέρω εγώ το όνομα του κατοικιδίου σα. Εγώ τώρα σε όλα αυτά βάζω ένα, δύο, τρία. Επαναλαμβάνω και πάλι δεν το προτείνω να το κάνετε αυτό. Γιατί εδώ η λογική είναι ότι προσπαθούμε να έχουμε κάποια, κάποιο είδου ασφάλεια. Οπότε, αν τα κάνω όλα έτσι, θα είναι πολύ εύκολο για κάποιον να μπορέσει να τα βρει. Ε, καλό είναι εσεί να το κάνετε γράφοντα κανονικά πράγματα για να είναι εύκολο για να γίνει ανάκτηση. Α, στο σημείο αυτό να πω και το εξή. Ε, είναι πολύ σημαντικό, άμα βάλετε το κωδικό σε έναν λογαριασμό χρήστη, να το θυμάστε μετά ή να θυμάστε τουλάχιστον τι απαντήσει από αυτέ εδώ τι ερωτήσει. Γιατί, αν ξεχάσετε το λογαριασμό χρήστη, πάει ο χρήστη. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετά να τον επαναφέρετε. Οπότε μπορεί να χάσετε και τα δεδομένα που μπορεί να υπάρχουν στην επιφάνεια εργασία ή σε άλλου φακέλου του χρήστη. Οπότε τον κωδικό πρέπει να το θυμάστε ή τουλάχιστον να θυμάστε τι ερωτήσει ασφαλεία που βάζετε εκεί πέρα. Λοιπόν, θα πάτε λοιπόν επόμενο εδώ. Οπότε ο συγκεκριμένο χρήστη φτιάχτηκε και βλέπω κιόλα ότι μου λέει ότι είναι τοπικό λογαριασμό, άρα δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιον ε, online λογαριασμό. Μάλιστα, κάνοντα κλικ εδώ πέρα, έχω τη δυνατότητα να κάνω και αλλαγή τύπου λογαριασμού. Ο, οι νέοι λογαριασμοί που φτιάχνονται κατά, κατά βάση είναι τυπικοί χρήστε. Είναι χρήστε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν πρόσθετα δικαιώματα. Αν θέλω, μπορώ να το ανοίξω και να τον κάνω διαχειριστή. Άρα θα έχει τα ίδια δικαιώματα και με, με, με μένα. αλλά το καλύτερο είναι, για παράδειγμα, αν έχω ένα παιδί ή κάποιον που δεν θέλω να μπορεί να πειράξει τον υπολογιστή, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, να τον κάνω τυπικό χρήστη και θα τον αφήσω για να δείτε και το πώ θα λειτουργήσει θα πατήσω λοιπόν OK εδώ πέρα. Μπορώ φυσικά να πατήσω προσθήκη άλλου λογαριασμού, άλλο, άλλο ατόμου και να φτιάξω και άλλου λογαριασμού. Μπορώ να έχω αρκετού λογαριασμού στον υπολογιστή μου. Ε, τώρα αυτό για να δούμε πώ λειτουργεί. Θα κάνω ένα κλικ εδώ πέρα να κλείσω το παράθυρο. Και από το κουμπί εδώ πέρα τη έναρξη τώρα, αν πάω πάλι στο ίδιο κουμπί και πατήσω πάνω στο δικό μου λογαριασμό, τώρα βλέπω ότι υπάρχει και ακόμα ένα λογαριασμό. Και τώρα είτε μπορώ να εναλλάσσω με ένα μέσα στου δύο, αν πατήσω δηλαδή εδώ δεν θα κλείσει η τρέχουσα περίοδο λειτουργία του, 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 δικού μου λογαριασμού. Θα μείνει ανοιχτό ο λογαριασμό μου αλλά θα, και θα μεταφερθώ στον άλλον. Απλώ κάνω ένα switch, να το πούμε έτσι, από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Αν θέλω όμω, μπορώ και να κλείσω το δικό μου λογαριασμό και να πάω στον άλλον. Εξαρτάται τι θέλω να κάνω. Πόσο γρήγορα θέλω να επανέλθω πάλι πριν. Εγώ δεν θα κλείσω το λογαριασμό και θέλω να ξανάρθω εδώ πέρα. Οπότε δεν θέλω να χάσω χρόνο. Θα πατήσω λοιπόν κατευθείαν ότι θέλω να πάω στο λογαριασμό του Γιάννη στην προκειμένη περίπτωση. Οπότε ότι βγαίνω στην αρχική οθόνη, Δηλαδή αυτή είναι η οθόνη που θα εμφανίζεται και όταν ανοίγω τον υπολογιστή και θα με εμφανίζει τον ένα, να μπω στον έναν ή να μπω στον άλλον υπολογιστή, εδώ, κωδικό εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν θα βάλω τον κωδικό που έχω βάλει για τον Γιάννη και θα πατήσω εδώ πέρα να να μπω, ε, το πιο πιθανό είναι ναι, τώρα εδώ πέρα αυτό που κάνει είναι ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία κάνει κάποιες ρυθμίσει ώστε να μπορέσει να φτιάξει το λογαριασμό, αυτό λέει ότι θα πάρει κάποια λεπτά, συνήθως δεν παίρνει, παίρνει πολύ μικρό χρονικό διάστημα οπότε θα το περιμένουμε μια στιγμή να δούμε ε, να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Στο ενδιάμεσο να πω ότι... Ε, ε, όταν, όταν έχετε ε, λογαριασμού που είναι online, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε περισσότερα πράγματα και ειδικά όταν θέλετε να προστατέψετε κάποιο ευ ευάλωτο μέλο, όπω ένα παιδί, α πούμε, εκεί μπορείτε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνετε. Επαναλαμβάνω και πάλι αυτό, ίσω θα πρέπει να το δω κάποια στιγμή αργότερα. Βλέπω λοιπόν εδώ πέρα ότι τελείωσε, Τώρα μου βγάζει μια σειρά από ερωτήσεων για το, για το αν, με δια, με, αν επιτρέπετε να χρησιμοποιήσει κάποια πράγματα, όπω εδώ πέρα το location, δηλαδή την τοποθεσία μου. Τώρα θα πατήσω σε αυτά όλα εγώ, ναι και ότι είναι να τα κάνει ό,τι θέλει τέλο πάντων. Καλό είναι να τα δείτε βέβαια και το αν θέλετε ή όχι να στέλνονται αυτά τα ανώνυμα δεδομένα στη Microsoft. Βέβαια δεν είναι πρόβλημα στην πραγματικότητα, ακόμα και αυτό που είναι για διαφημίσει, πολλέ φορέ θέλει να τι βλέπει, αλλά είναι ο καθένα τι θέλει να κάνει. Εδώ τώρα μου βρήκε ότι υπάρχει και ένα εκτυπωτή και το σύνδεσε κατευθείαν. Ε, κλείνω αυτό το παράθυρο. Και τώρα στην πραγματικότητα τι έχει γίνει εδώ, έχω μια διαφορετική επιφάνεια εργασία. Δεν έχει την εικόνα, έχει άλλη εικόνα, δεν έχει συντομεύσει. Αν ανοίξω βέβαια τα προγράμματα, τα προγράμματα μου υπάρχουν. υπάρχουν ακόμα, υπάρχει το Excel, υπάρχει οτιδήποτε είναι εγκατεστημένο και στον άλλο χρήστη. Επίσης, αν ανοίξω εδώ πέρα την εξαίρεση την, στο Windows, δεν μου εμφανίζει τα ίδια πράγματα γιατί δεν εμφανίζεται το ιστορικό του άλλου χρήστη. Εδώ είναι άλλος χρήστης, είναι διαφορετικό ιστορικό αρχείο ή φάκελων που μπορεί να έχω ανοίξει και επίση δεν εμφανίζεται και το α, εικονίδιο του Excel εδώ πέρα κάτω γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι του άλλου χρήστη. Ε, και μάλιστα, τα, οτιδήποτε φτιάξω εδώ πέρα, για παράδειγμα μπορεί να φτιάξω ένα νέο φάκελο, α, ξέρω εγώ... Οπότε ε, είναι στην επιφάνεια εργασία. Οτιδήποτε βάζω εδώ και γενικότερα οτιδήποτε βάζω στου φακέλου του χρήστη έχει μια κάποια ιδιωτικότητα. Δεν είναι απόλυτο αυτό, αλλά υπάρχει μια ιδιωτικότητα. Θα το δείτε σε λίγο τι ακριβώ εννοώ. Για παράδειγμα, αν δοκιμάσω από εδώ πέρα να πάω, α, δηλαδή είμαι γνώστη και προσπαθώ να μπω από εδώ στο τοπικό δίσκο C και να πάω στου χρήστε και να πάω στο user του του Teacher, μου λέει εδώ πέρα ότι δεν έχω permission, βέβαια μπορώ να πατήσω continue και να μπω μέσα. Οπότε στην πραγματικότητα, ε, ναι, βέβαια για να μπω, θα μου ζητάει τον κωδικό του, του χρήστη. Άρα στην πραγματικότητα, ό,τι, ότι αρχεία υπάρχουν στην επιφάνεια εργασία και υπάρχουν και στου φακέλου του χρήστη, δεν έχω πρόσβαση σε αυτού, εφόσον δεν είμαι διαχειριστής. Αν ήμουν διαχειριστής θα είχα πρόσβαση, βέβαια πάλι ήθελα τον κωδικό. Οπότε στην πραγματικότητα υπάρχει μια προστασία εδώ πέρα, αλλά μόνο για τα αρχεία εκείνα τα οποία είναι μέσα στου φακέλου του χρήστη και όχι για τα αρχεία γενικά στον υπολογιστή. Εδώ θα πατήσω νόμο no, γιατί δεν θέλω να γίνει η εκτέλεση. Επίση, εδώ υπάρχει ε, και το εξή πράγμα. Θα δοκιμάσω να εκτελέσω, α πούμε, την πλατφόρμα, τη, τη δικιά μου των μαθημάτων και βλέπω ότι μου ζητάει δικαιώματα διαχειριστή και πρέπει να βάλω τα στοιχεία ω διαχειριστή. Γιατί αλλιώ δεν θα πάει παρακάτω. Οπότε στην πραγματικότητα αποτρέπει από ένα τυπικό χρήστη από το να χρησιμοποιήσει προγράμματα που χρειάζονται δικαιώματα διαχειριστή. Γιατί προγράμματα που χρειάζονται δικαι δικαιώματα διαχειριστή είναι αυτά τα οποία μπορούν να προκαλέσουν και πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί και να μην προκαλέσουν πρόβλημα, δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, η πλατφόρμα δικιά μου που να ανοίξω εδώ δεν είναι πρόβλημα, αλλά θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Οπότε προστατεύουμε λίγο την κατάσταση. Επίση αν δοκιμάσει κάποιο να κάνει μια εγκατάσταση ενώ έχει μπει με, τοπι... με... με... χρήστη ο οποίο είναι τυπικό και όχι διαχειριστή, δεν θα μπορέσει να κάνει την εγκατάσταση. Όλα αυτά είναι ζητήματα προστασία λοιπόν. Οπότε ο τυπικό χρήστη έχει και αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να ανοίξει κανονικά ας πούμε, το Excel και να δουλέψει. Δηλαδή, αν ανοίξω το Excel εδώ πέρα ή το Word ή οτιδήποτε, μπορώ να μπω μέσα να δημιουργήσω ένα κοινό βιβλίο εργασία και να δουλέψω κανονικά. Δεν μπορώ να αποθηκεύσω το αρχείο μου, μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή μπορώ να κάνω πράγματα αυτού του είδου ή να αλλάξω εδώ πέρα την επιφάνεια εργασία, την εικόνα ή να αλλάξω να κάνω πράγματα. Ε, τώρα, αν έρθω από εδώ πέρα τώρα και πατήσω πάλι στο κουμπάκι αυτό του Γιάννη, ας πούμε, εδώ, που είναι του χρήστη, ας πούμε, βλέπετε μου λέει ότι αυτό ο χρήστη είναι signed in, δηλαδή ότι είναι ήδη συνδεδεμένο. Θα κάνω sign out από αυτό το χρήστη, δηλαδή θα βγω τελείω, ε, οπότε θα βγαίνω στην αρχική οθόνη, αυτή που θα εμφανίζεται ή εμφανίζεται πλέον όταν ανοίγω τον υπολογιστή. Ε, αν στο δικό σα υπολογιστή δεν εμφανίζεται καμία οθόνη μπαίνοντα και κατευθείαν σα βάζει μέσα στα Windows χωρί να σα βάλει χρήστη ή οτιδήποτε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα μόνο χρήστη, ένα χρήστη υπάρχει υποχρεωτικά στα Windows, δεν έχει κωδικό, άρα σα βάζει κατευθείαν. Αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε και κωδικό στον υπολογιστή, το, στο χρήστη το δικό σα, πηγαίνοντα από τι ρυθμίσει του χρήστη. Θα το δούμε σε λίγο πώ μπορεί να γίνει αυτό. Τώρα λοιπόν, όταν έχω μπει στο, σαν έχω ξεκινήσει τον υπολογιστή μου, κάνοντα λοιπόν ένα κλικ εδώ πέρα μου εμφανίζει του διάφορου χρήστε Άρα λοιπόν έχω τη δυνατότητα να έρθω και να κάνω ένα κλικ εδώ πέρα και να βγω ότι θα πω με αυτό το χρήστη. Θα πάρω λοιπόν τον κωδικό τώρα αυτού του χρήστη. Και θα πατήσω να μπω. Οπότε τώρα έχω μπει με αυτό το λογαριασμό. Είναι διαφορετικό το περιβάλλον κτλ. Και, έχω τη δυνατότητα, αν θέλω από εδώ πέρα, να κάνω μια διαχείριση. Δηλαδή να πάω πάλι στου χρήστε, ε, να πάω στην αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού, να ανοίξω την ε, ε, οικογένεια και άλλοι χρήστε και να πω ότι α πούμε αυτό το χρήστη εδώ πέρα θέλω να τον κάνω κατάργηση. Οπότε καταργώντα το χρήστη αυτό, ε, μου λέει καιρό ότι θα διαγραφούν τα αρχεία που υπάρχουν μέσα ε, στου φακέλου του χρήστη. Άρα δεν θα διαγραφεί τίποτα που είναι έξω, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα στου φακέλου στη δικιά του επιφάνεια εργασία κτλ. Αυτό θα διαγραφεί. Θα του πω ότι είναι Ερκάντο, α πούμε. Α γίνει διαγραφή δεδομένων εδώ πέρα. Δεν με πειράζει. Οπότε ο χρήστη έχει εξαφανιστεί και δεν υπάρχει πλέον. Ε, 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 έχω τη δυνατότητα τώρα εδώ από τι πληροφορίε δικέ μου ε, να αλλάξω το λογαριασμό μου και να γίνεται με είσοδο αν θέλω. Ε, και υπάρχουν και άλλε επιλογέ που θα μπορούσα να επιλέξω αναλόγω με το. Αν θέλω ε, να γίνεται, αν ας πούμε έχω κάμερα στο είναι ένα λάπτοπ, μπορεί να γίνει και με διάφορου άλλου τρόπου, ή με δαχτυλικό αποτύπωμα, ή με κλειδί ασφαλεία, ή με ένα πιν το οποίο θα μπορούσα να βάλω. Τέλο πάντων, δεν θέλω να επεκταθώ ή το βίντεο νομίζω ότι έχει γίνει αρκετά ε, μεγάλο για να επεκταθώ. Αυτό που κυρίω θέλω να θυμάστε είναι ότι υπάρχει δυνατότητα να έχω πολλού διαφορετικού χρήστε στον υπολογιστή μου. Μπορούν να, να είναι και διαχειριστέ, μπορεί να είναι τυπικοί χρήστε. Μπορώ να του φτιάξω σχετικά εύκολα και έτσι ο καθένα να βλέπει τα δικά του πράγματα και να, όσο γίνεται να μην το ένα στα πόδια του άλλου τα αρχεία μέσα στο τοπικό δίκτυο κοινά είναι, αλλά ο καθένα μπορεί να βάλει τα δικά του στην επιφάνεια εργασία ή στου φακέλου του χρήστη του, οπότε εκεί ο καθένα δεν θα μπλέκεται με τα αρχεία του αλλού. Σε αυτό το σημείο το βίντεο έφτασε στο τέλο του. Αν σου άρεσε, πατά το like και κοινοποίησε το να το δουν και οι φίλοι σου. Επίση, μπορεί να γράψει όπω είπα στην αρχή και ένα σχόλιο και να μου προτείνει τι άλλο θα ήθελε να δει τι επόμενε εβδομάδε. Σε ευχαριστώ πολύ που παρακολούθησε αυτό το βίντεο.